ακολουθεί στη συνέχεια η παράσταση σύγχρονου χορού, η Χαμένη Ατλαντίδα. Και τέλος έχουμε το τρίτο μέρος, Latin Hip Hop. Παρακαλούμε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παράστασης να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Η παράσταση βιντεοσκοπείται και δεν πρέπει κανείς να περνάει μπροστά από τη σκηνή. Εάν ωστόσο παραστεί ανάγκη να πρέπει να φύγει κάποιος, παρακαλώ να περάσετε από τις σκάλες, να ανεβείτε ψηλά στο θεωρείο και να κατέβετε από τις σκάλες εκτός της σκηνής. Οι γονείς, ιδιαίτερη παράκληση, να έχετε κοντά τα μικρά σας παιδιά. Καλή σας θέαση. Ήταν να ταξιδέψετε στο μακρινό Παρίσι του 1482, όπου ο Κλοπίνος, ένας τσιγκάνος κουκλοπαίκτης, αφηγείται την ιστορία του Κουασιμόδου, του καμπούρικου οδονοκρούστη της Παναγίας των Παρισίων. Όλα ξεκινούν όταν μια ομάδα τσιγκάνων προσπαθεί να μπει παράνομα στο Παρίσι. Εκεί βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ενέδρα από τον αδίστακτο δικαστή Κλοντ Φρόλο. Μια τσιγκάνα γυναίκα, προσπαθώντας να σώσει το δυσμορφο παιδί της, καταδιώκεται και σκοτώνεται στα σκαλιά της Παναγίας των Παρισίων. Ο Φρόλο, βλέποντας το παιδί, προσπαθεί να το σκοτώσει, αλλά ο ιερέας του ναού τον σταματά, κατηγορώντας τον ότι ήδη έχει διαπράξει ένα φρικτό έγκλημα. Ο Φρόλο, για να εξηλαιωθεί, συμφωνεί να αναθρέψει το δυσμορφο βρέφος, το οποίο ονομάζει Κουασιμόδο, αλλά τον περιορίζει στο καμπαναριό του καθεδρικού ναού. 20 χρόνια αργότερα, ο Κουασιμόδος έχει εξελιχθεί σε ένα ευγενικό, αλλά απομονωμένο νεαρό, που λαχταρά να δει τον κόσμο έξω από τους τοίχους του ναού. Τα τρία πέτρινα γκαργόουλ, ο Ούγκο, ο Βίκτορ και η Λαβέρνα, είναι η μόνη συντροφιά του και τον ενθαρρύνουν να επισκεφτεί το πανηγύρι των τρελών, παρά τις προειδοποιήσεις του Φρόλο ότι ο κόσμος θα τον αποφεύγει. Στο πανηγύρι, ο κόσμος αρχικά αποθεώνει τον Κουασιμόδο για την παράξενη εμφάνισή του, αλλά γρήγορα τον ταπεινώνει όταν ένας από τους άνδρες του Φρόλο πετάει μια ντομάτα. Ο Φρόλο αρνείται να φροηθήσει τον Κουασιμόδο, αλλά η Εσμεράλδα, μια ευγενική τσιγκάνα, επεμβαίνει και τον ελευθερώνει. Μέσα στον πανικό που επικρατεί, η Εσμεράλδα αποφεύγει τη σύλληψη και ο Φρόλο επιπλήττει τον Κουασιμόδο, στέλνοντάς τον πίσω στο ναό. Καθώς η Εσμεράλδα κρύβεται στο ναό, την ακολουθεί ο λοχαγός Φίδος, που ανήκει στη φρουρά του Φρόλο. Ο Φρόλο, μπαίνοντας στην εκκλησία, διατάζει τη σύλληψη της Εσμεράλδας, την οποία διακόπτει ο ιερέας, προσφέροντάς της άσυλο. Η Εσμεράλδα και ο Κουασιμόδος γίνονται φίλοι και εκείνος τη βοηθά να δραπετεύσει. Εκείνη του δίνει ένα κρεμαστό που απεικονίζει την πόλη και το κρυσφύγετο των τσιγκάνων, την αυλή των θαυμάτων, για να μπορεί, αν θέλει, να τη βρει. Ο Φρόλο ανακαλύπτει ότι η Εσμεράλδα δραπέτευσε και εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό, ψάχνοντάς τη σε όλη την πόλη. Ο Φίβος, αψηφώντας το Φρόλο, σώζει ένα τσιγκάνο και έτσι τραυματίζεται. Η Εσμεράλδα τον βοηθά και τον κρύβει στο ναό. Ο Κουασιμόδος, παρότι ενθαρρύνεται από τα γκαργόουλ να εξομολογηθεί τα συναισθήματά του στην Εσμεράλδα, συνειδητοποιεί ότι εκείνη και ο Φίβος είναι ερωτευμένοι. Η καρδιά του ρεγίζει. Ο Φρόλο, ανακαλύπτοντας ότι ο Κουασιμόδος βοήθησε τη Εσμεράλδα να δραπετεύσει, αποφασίζει να επιτεθεί στην αυλή των θαυμάτων. Ο Κουασιμόδος και ο Φίβος προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους τσιγκάνους, αλλά ο Φρόλο τους ακολουθεί και τους συλλαμβάνει όλους. Ο Φρόλο ετοιμάζεται να κάψει την Εσμεράλδα στην πυρά, αλλά ο Κουασιμόδος τη σώζει. Εναντιώνεται στο Φρόλο, έχοντας πια αποδεχτεί πως είναι κακός και τον σκοτώνει. Οι κάτοικοι του Παρισιού τον υποδέχονται ως ήρωα, αποδεικνύοντας ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορούν να υπερνικήσουν κάθε εμπόδιο. Oh.
Ravel Brother. The fisherman fishes, the bakerman bakes, to the bells of Notre Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a psalm. And some say the soul of the city is the toll of the bell. The bells of Notre Dame. This, they're beautiful. So many colors of sound, so many changing moods. Because you know, they do not ring all by themselves. They don't! See, boy, up there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. Who is this creature? Who? What is he? What? How did he come to be there? How? Hush! And Clopin will tell you. It is a tale. A tale of a man. Dark was the night when our tale was begun on the docks near Notre Dame. Shut it up, will you? We'll be spotted. The poor frightened gypsies slid silently under the docks near Notre Dame. Forgive us for safe passage of the palace. But a trap had been laid for the gypsies, and they gazed up in fear and alarm at a figure whose clutches were iron as much as the bell. Judge Claude Bruno. Of Notre Dame. And Frollo gave the child a cruel name, a name that means half full. Was he murdered? Now here is a riddle. To guess if you can, sing the bells of Notre Dame. Who is the monster and who is the man? Sing the bells, 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 bells.
Thank you.
Thank you.
turn old parties upside down. Every man's a king and every king's a clown. Once again, it's topsy-turvy day. It's the day that the Molinos get released. It's the day we mock the pig and chocolate freeze. Everything is topsy-turvy at the feast of food. Everyone is acting crazy, dross is gold, and weeds are up okay. That's the way I'm topsy every day. Extra scurvy on the 6th of January, you can be. Oh, because it's topsy-turvy day. On one, on the whole. Harry, Harry, here's your chance to see the mystery and romance. Come one, come on, see the finest girl in France. Make an entrance to entrance. Dance La Esmeralda. Thank you.
Thank you.